Δεν σκύβουν με τίποτα το κεφάλι. Ο τερματοφύλακας έχασε την μπάλα μέσα στα χέρια του και η αντίπαλη την τιμώρησε. Φαντάζομαι πως θα θέλει να διαγράψει αυτή τη φάση από τη μνήμη του Ποτιέρο, γιατί από δικό του λάθος στρώθηκε η μπάλα στον αντίπαλο. Έχουμε ισοπαλία για άλλη μία φορά. Μάλλον τους πιάσανε στον ύπνο. Το μυαλό τους ήταν ακόμα στον γκολ που πέτυχαν. Αλλά θα έπρεπε να ξέρουν πως η στρογγυλή θεά δεν συγχωρεί τέτοιες απροσεξίες. Πολύ καλή πάσα. Βρήκε το κενό χώρο. Μακρινή πάσα. Η κίνηση ήταν καλή, αλλά ο χρόνος πλέον είναι αμήλικτα εναντίον τους. Με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Και βγαίνει έξω η μπάλα. Μαρσέλο θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Νέτο. Μάλλον τους ικανοποιεί το αποτέλεσμα, γιατί δεν πρόκειται να βάλουν γκολ παίζοντας έτσι. Καταφέρνουν και αναχαιτίζουν την επίθεση. Όποιος καταφέρει και βάλει γκολ τώρα παίρνει και τη νίκη σπίτι του. Ναι, πέρασε η βαλιά. Δεν ξέρω τώρα αν κάνω λάθος, αλλά ίσως ακόμα να προλαβαίνουν να κάνουν κάτι. Για να δούμε. Η μπάλα θα βγει πλάγι. Μπέρια. Τόρ. Πάνω στην ώρα. Ήρθε σαν από μηχανής θεός και έκοψε αποσοβώντας μια πολύ δύσκολη για αυτούς κατάσταση. Νέτο. Νέτο. Βγάζει την μπάλα δεξιά. Ο διαιτητής κοιτάζει το ρολόι του. Μαρσέλο επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Τώρα έχει την ευκαιρία ο Τέβες. Και με αυτό θα γλιτώσουν από άμεσο κίνδυνο. Τέβες παίρνει ωραία πάσα από τον συμπαίκτη του. Καταφέρνουν να διώξουν. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Αυτό ήταν τέλος. Πολύ καλό δώρο για τους ουδέτερους θεατές. Πολύ δράση με γκολ και από τις δύο μεριές. Και παρά τα τόσα γκολ, καμιά μεριά δεν μπόρεσε να σημειώσει το καθοριστικό γκολ. Μάλλον θα πρέπει να νιώθουν ενοχλημένοι από το γεγονός ότι ενώ σε πολλά σημεία είχαν τον έλεγχο του αγώνα, τελικά δεν κατάφεραν να κάνουν κάτι γι' αυτό και φυσιολογικά έχασαν το παιχνίδι. Και εδώ τελειώνει η απόψινη μετάδοση. Πολλές ευχαριστίες στον Γιώργο Θανέλακη. Ελάχιστος χρόνος μας έχει απομείνει. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ όλους. Parisien du Nord, clan d'eau d'abord, actif dans la musique sans face bord, c'est le talent d'abord, c'est comme le padre qui a taffé ramé pendant des années, des exploitants que je me ferai un véritable plaisir de canner. Je suis pas violent mais tant d'années à 5000 francs par mois c'est fané. Et pour les jeunes c'est la tannée, n'en fallait pas faire l'erreur, l'assimiler. Face à ces professions, ce ne sont que des bassesses de vocation, la leçon à
pour tirer, c'est quoi que tu dises, quoi que tu fasses. T'es embauché tant qu'on n'a pas vu ta face. Je veux voir les jeunes PDG dans leur bureau, gérant leurs entreprises comme on gère des kilos. C'est pas dur, je veux voir des sous-bouffeurs au mur. Je veux voir des sœurs comme chef ou secrétaire, quitte à pour leurs compétences et non pour leur derrière. Je veux enfin que les jeunes pèsent, à vrai dire. Καλώς ήρθατε στη σημερινή μετάδοση από όποια μεριά του πλανήτη και αν υπάρχει. Σε λίγο θα αρχίσει το παιχνίδι και παρότι τα δελτία μιλούσαν για βροχές εδώ, ακόμα ευτυχώς δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Το ευτυχώς δεν πάει μόνο για εμάς, άλλο συνδέχεται προστατευμένοι. Το λέμε και για τον κόσμο στις εξέδρες, κυρίως για τους παιχνίδες. Πολύ εντυπωσιακό το γήπεδο αυτό. Αν το επισκεφτείς, σίγουρα σου μένει αξέχαστο. Σε περίπτωση που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, το παιχνίδι έχει ήδη αρχίσει. Wagner Love ψάχνει τη σιρτή πάσα, επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Λάουρο. Τέβες τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Τα πράγματα γίνονταν πολύ επικίνδυνα εκεί με αυτή την παλιά. Αλλά η έγκαιρη επέμβασή του απομάκρυνε δύσκολη κατάσταση. Ροδρίγες. Μαρσέλο. Σένα. Παλμού. Θα την επιστρέψει με τη μία. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Ο κίνδυνος πέρασε με μία έγκαιρη απόκρουση. Ωστόσο είναι κόρνερ. Έδιωξε μακριά. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Κονγκρέ. Μαρσέλο. Θα κάνει. Τώρα έχει την ευκαιρία ο Τέβες. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο γκολκίπερ. Αλλάζει παιχνίδι. Αλλαγή παιχνιδιού προς την άλλη πλευρά. Κάνει τη μακρινή παλιά. Βλέπει την μπάλα. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Κονγκρέ. Σταματάει εκεί τον αντίπαλό του που δεν τα κατάφερε. Κατάφερε και την κράτησε. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Καταφέρνουν και αναχαιτίζουν την επίθεση. Τη στέλνει μακριά. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Κονγκρέ στέλνει την μπάλα μπροστά. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Εξαπολύει ένα σούτ.
στέλνει μακριά. Την κόβει. Σισοκό. Ροδρίγες. Η Παρή ακόμα να κάνει ένα σούτ που θα βρει τέρμα. Λάουρο. Τη στέλνει προς το κέντρο. Μία κεφαλιά. Έξοχη επέμβαση από τον κίνδυνο. Εδώ πραγματικά ξετύλιξε όλο το ταλέντο του και κατάφερε να αποσοβήσει τον κίνδυνο. Λουξ κάνει τη μακρινή παλιά. Τελικά θα του κάνει το φάουλ εδώ. Την έκοψε. Πετάει την μπάλα μακριά για να είναι σίγουρος. Σφύριξε ο διαιτητής. Προφανώς είναι φάουλ. Λάουρο. Η Νάντ δεν χαρίζει κάστανα στον αντίπαλο. Αμήνεται πολύ σωστά. Αυτή του η βαθιά παλιά δεν είχε τύχει. Πιστεύω πως πρέπει να έκανε λάθος εκτίμηση της απόστασης. Γι' αυτό άλλωστε και η μπάλα δεν έφτασε ποτέ εκεί που ο ίδιος ήθελε. Σουτάρει προς το τέρμα. Καταφέρνουν να διώξουν. Βλέπουμε να γίνονται ομυρικές μάχες εδώ. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Πετάει και ναι, κάνει την κεφαλιά. Ωραία προσπάθεια με το κεφάλι. Παραλίγο. Η έμπνευσή του ήταν πολύ καλή. Βέβαια πρέπει να πούμε εδώ ότι σε τέτοιες κεφαλιές ο βαθμός της δυσκολίας είναι πολύ μεγάλος. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Πόνο. Χωριά. Η Νάντ έχει την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν καταφέρει να το εκμεταλλευτεί αυτό. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Λουξ ψάχνει τη σεκτή πάσα. Λάουρο επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Μεγάλη ευκαιρία. Λίγο ήθελε για να εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο αυτό το κλέψιμο. Διάβασε πολύ έξυπνα την ευκαιρία που του δόθηκε από το λάθος της άμυνας και προσπάθησε να την εκμεταλλευτεί κατάλληλα. Καλό διώξιμο. Είναι ευκαιρία. Μεγάλη ατυχία. Εδώ βλέπουμε πως τους σταμάτησαν έγκαιρα. Τέβες. Και έχουν ξανά την μπάλα στην κατοχή τους. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Επιχειρεί μια σέντρα. Λάουρο. Κάνει μια δυναμική κούρσα από τα δεξιά. Για να δούμε. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Δύσκολη αυτή η επέμβαση. Κατάφερε όμως να είναι καθαρή.
Τη στέλνει μακριά. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Ροδρίγκες κρατάει πάντα την μπάλα στα αριστερά και ψάχνει για επιλογές. Καλή αμυντική προσπάθεια. Χωρκιά προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Ξεκινάει η κόντρα. Σισοκό. Κονγκρέ. Λάουρο. Ευκαιρία. Θα επιχειρήσει ένα σούτ. Και τώρα η Παρί περνάει μπροστά από το σκορ. Πάρα πολύ ωραία και ομαδική δουλειά εδώ. Βλέπουμε πόσο γρήγορα πέρασαν από την άμυνα στην επίθεση, απλά και αποτελεσματικά. Θεωρώ πολύ πιθανό βέβαια αυτό που εμάς μας φαίνεται απλό, να έχει δουλευτεί αμέτρητες ώρες στην προπόνηση. Η Παρί. Ο διαιτητής στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Οι δύο ομάδες αποσύρονται και φυσικά όλα είναι ανοιχτά στο δεύτερο μέρος. Καθώς το 1-0 μόνο ασφαλές σκορ δεν μπορεί να πει. Έπαιξαν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Μονάχα ένα γκολ χωρίζει τις δύο ομάδες. 1-0 το σκορ. Το μάτς παίζεται και πάλι. Ένα γκολ. Αυτό κάνει τη διαφορά μέχρι στιγμής. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Τον έστειλε αδιάβαστο. Η μπάλα στον άξονα. Νομίζω πως είναι η πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο που προσπάθησε να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα από τον άξονα. Μέχρι τώρα αυτό γινόταν μόνο από τα άκρα. Κονγκρέ. Παλμού. Λάουρο. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Αποδεικνύουν πόσο συμπαγής ομάδα είναι σε κάθε σημείο του γηπέδου. Πάει μόνος του. Τη διώχνει μακριά. Πολύ καλή τοποθέτηση. Έδιωξε το κίνδυνο, ανακουφίζοντας ταυτόχρονα τους συμπαίκτες του. Με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Θα ψάξει μακριά για συμπαίκτη. Αυτή του η βαθιά παλιά δεν είχε τύχει. Καλή η σκέψη του. Τώρα στην εκτέλεση βέβαια κάπου στράβωσε το πράγμα. Ίσως να μην εκτίμησε καλά την απόσταση. Πόνο. Η Παρί πέτυχε τον γκολ προς τη λήξη του ημιχρόνου και είναι 1-0. Σένα γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Πόνο θα πασάρει προς τα δεξιά. Λουξ. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Χωρκιά. Καλή η σκέψη του εδώ. Για λίγα χιλιοστά θα ήταν τέλεια αυτή η σέντρα. Επέστρεψε πίσω και κάλυψε πολύ έξυπνα το κενό εκεί για την ομάδα του. Μέσα από ενέργειες σαν και αυτή, νομίζω καταλαβαίνει κανείς πως οι μεγάλοι παίκτες κατάφεραν και καθιερώθηκαν στη συνείδηση του κόσμου και ακόμα περισσότερο σε αυτή των προπονητών τους. Η σέντρα κατευθύνεται προς το κέντρο της άμυνας. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Πόνο. Τον βρήκε ωραίο συμπαίκτης.
Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Αυτό είναι πλάγιο. Ήρθε η ώρα για αλλαγές και από τις δύο πλευρές. Με δύο γκολ διαφορά πλέον έχουν το κεφάλι του Σίσκο. Πήγε δυνατά προς την μπάλα και δεν άφησε περιθώρια στον κολκίπερ για να αντιδράσει. Σε αυτή τη φάση ενήργησε σαν πραγματικός κεφαλοσφαιριστής. Έπιασε μια υπέροχη κεφαλιά και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας αντίπαλος δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι. Παρί παίρνει προβάδισμα με δύο γκολ και τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα για αυτούς τώρα. Τέβες. Με αυτές τις κοφτές πάσες προσπαθούν να χτίσουν το παιχνίδι τους. Αυτή η πάσα είναι μισό γκολ και κάνει το σουτ. Τίποτα. Ας το ξεχάσουμε αυτό το σουτ. Εδώ έδειξαν πόσο καλά γνωρίζουν τη τέχνη της αντεπίθεσης. Υπό άλλες συνθήκες μάλλον θα είχαν σκοράρει. Μπράβο τους πάντως για τη φοβερή τους ταχύτητα. Πλάγιο. Ροδρίγες, τα δίνει όλα εκεί στο αριστερό άκρο. Είναι απίθανος. Πάει να βρει κάποιον σε θέση φόρμη έφταξε. Για να δούμε. Την έδιωξε, αλλά όχι και πολύ καλά. Καλά που ήταν εκεί ο αμυντικός και καθάρισε τη φάση. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Παλουά. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Διάβασε άριστα την κατάσταση και κατάφερε να κόψει. Λίγο πριν ο αντίπαλος απειλεί στο τέρμα του. Αλλαγή παιχνιδιού. Αλλαγή παιχνιδιού. Πολύ καλό τάκλιν. Δεν του άφησε περιθώρια αντίδραση. Τη στέλνει μακριά. Καιροφυλακτή για να εκδηλώσει αντεπίθεση. Κάλυψε πολύ καλά τα νότα της ομάδας του, διαβλέποντας έγκαιρα το κείμενο πριν αρχίσει να δημιουργείται. Νίκολας Φρέι. Θα προσθεθούν δύο επιπλέον λεπτά. Σισοκό. Κάνει τη μακρινή παλιά. Μαρσέλο. Δοκιμάζει τη βαθιά παλιά. Ροδρίγες. Είναι αμαρκάριστος εδώ. Εξαιρετικά συμπαγή σήμερα, αλλά τα εύσημα για μένα πάνε στην άμυνα. Καθώς έχουμε στην ομάδα τη συγκυρία στην αέρα για το κάτι παραπάνω. Λοιπόν, πριν αφήσουμε το γήπεδο, έχουμε λίγο χρόνο για να ευχαριστήσουμε τον κύριο Παναγιώτη για την αναλύση.